πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνατε. Χάρηκα πολύ που με γνωρίσετε. Για δύο λεπτά, κύριε Σπύρο. Για δύο λεπτά. Α, μόνο σε μένα θα βάλει χρονικό διάστημα. Όχι, τελειώσαμε. Μια μισή ώρα. Ναι, εντάξει, θέλω 2,5. Λοιπόν, το Σύνταγμα έχει φτιαχτεί για να προστατεύει τον πολίτη από το ίδιο του το κράτος. Το κράτος το βάλανε και καταστρέψανε το ελληνικό έθνος. Αυτή τη στιγμή στο Σύνταγμα, το άρθρο 87 και 93, προτρέπει τους ίδιους τους δικαστές να μην υπακούουν στους νόμους εάν οι νόμοι είναι αντισυνταγματικοί. Όπως και το 111. Ερωτώ λοιπόν εγώ τώρα, όταν οι δικαστές ξέρουν ότι οι νόμοι είναι παράνομοι, αυτό είναι ανδρεία ή είναι θηλεία? Και αν είναι θηλεία και ανανδρεία, ο δηλός και ο άνανδρος αυτόματα δεν είναι και προδότης και δοσύλλογος? Είναι. Προδότης. Κάθε χρόνο ενάντια στο ελληνικό κατά του ελληνικού εβραϊκού κράτους. Ναι, βεβαίως, με συγχωρείς, είμαι λίγο δυνατός, με συγχωρείς. Λοιπόν, κατά του ελληνικού εβραϊκού κράτους κάθε χρόνο γίνονται 100.000 αγωγές. Δεν κερδίζεται ούτε μία. Ούτε μία δεν κερδίζεται. Είναι αυτό το πράγμα δικαιοσύνη? Είναι αυτό το πράγμα ελληνικό κράτος ή εβραιοτουρκικό? Θέλετε να σας αποδείξω ότι κάποτε είχαμε αγωνιστές και σήμερα έχουμε γονατιστές? Ότι είναι προσκυνημένοι, συμφωνημένοι και γονατισμένοι στο ένα γόνατο? Ότι είναι θηλοί, άναντροι και διψάσπιδες? Ότι είναι αγράμματοι, ημιμαθείς και μηθανείς, εάν ξέρουν γραμματάκια και παριστάνουν τους δικηγόρους και τους συνταγματολόγους και τους εκπροσώπους της δικαιοσύνης, να έρθουν στο καναπεδάκι εδώ να μιλήσουμε οι δυο μας, να δούμε ποια είναι τα γραμματάκια τους. Αλλά επειδή είναι αγράμματοι, ημιμαθείς και ημιθανείς, μιλάνε μόνοι τους στα εβραϊκά ορολογία που είναι τηλεοράσεις. Και μετά τους βάζουν στο μασονικό μαυσολείο που λέγεται Βουλή των Μασόνων και των Απαταιώνων και κάνουν δίθεν ότι ψηφίζουν νόμους. Λοιπόν, το ότι τους ανεχόμαστε δεν σημαίνει ότι τους αντέχουμε. Και το ότι τους αντέχουμε δεν σημαίνει ότι τους ανεχόμαστε. Το να ανεβαίνετε σε αυτό το ιερό βήμα, βεβαίως ιερό βήμα, και να λέτε συνέχεια τι μας κάνουνε, είναι σαν τις μιξοπαθένες, με συγχωρείτε. Κάποια στιγμή πρέπει κάποιος να πει τι πρέπει να κάνουμε και εμείς. Αυτό σου λέω. Μισό λεπτό, δεν χρειάζεται, άσε, θα σου πω. Τώρα πες το, εγώ σε. Ποιο? Εγώ θα σου πω. Θα το πω. Είπα λοιπόν για να του αφήσω. Όλοι είναι κάτι ξαφνικό. Εγώ εσύ κάτι φωνάζεσαι. Προσκυνημένη. Εγώ Πατελίδου που έκανα όλα. Δεν έχω καμία τέτοια ευκαιρία, Πατελίδου. Δεν πυροβολάστηκε. Δεν πυροβολώ καμία. Δεν κατάλαβες. Βρίσκεσαι σε σκοτεινό διάλειμμα. Βρίσκεσαι σε σκοτεινό διάλειμμα. Εσύ που βρίσκεσαι. Βρίσκεσαι. Εγώ βρίσκομαι σε φωτεινό. Εγώ βρίσκομαι σε φωτεινό. Μη μου πάρει σαν εμένα τον επιρρογνώμη, τον συμβουλάτερο, τον δικό του την κριτή. Λοιπόν, μάθε να ακούς πρώτα. Λοιπόν, η αντίσταση σε αυτή τη στιγμή που προτείνουμε είναι ότι εφόσον οι νόμοι είναι αντισυνταγματικοί και εφόσον εφαρμόζονται και παράνομα οι νόμοι, διότι όλοι ξέρετε ότι οι δικηγόροι δυστυχώς είναι το αυτί και το μάτι του δικαστού. Ο δικαστής αυτή τη στιγμή δεν θέλει να υπαχθεί στην μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων και βάσει του άρθρου 88 του Συντάγματος θέλουν ιδιαίτερο μισθολόγιο. Το κερδίσανε με το άρθρο 88. Αυτό τι σημαίνει? Ότι οι χορτάτοι δικάζουν τους πεινασμένους. Και οι πεινασμένοι είμαστε εμείς, οι εξουσιαζόμενοι, δεν είναι οι εξουσιαστές. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, επειδή το Σύνταγμα, παραλαμβάνω, επιβάλλει να αντισταθούμε, θα σας προτείνω εγώ με ποιο τρόπο μπορούμε να αντισταθούμε. Πρώτον, δεν υπακούμε στους νόμους, διότι οι νόμοι είναι αντισυνταγματικοί. Και η κορονοϊό της δικαιοσύνης είναι το Σύνταγμα. Το άρθρο 1 λέει ότι το πολίτευμα της αλήθειας είναι η κοινοβουλευτική δημοκρατία και θεμέλιος λήθος αυτής είναι η λαϊκή κυριαρχία. Έχετε δει καμιά λαϊκή κυριαρχία? Έχει γίνει ποτέ κανένα δημοψήφισμα? Μιλάνε συνέχεια για δικαιοσύνη που δεν υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα τα τελευταία 2.000 χρόνια και μιλάνε για μια δημοκρατία. Τι σημαίνει δημοκρατία? Κράτος δήμου, κράτος πλειοψηφίας, κράτος δημοψηφισμάτων και κράτος κλήρωσης. Έτσι έλεγε ο Κλισθένης και ο Σόλωνας. Ο Σόλωνας τι έλεγε? Ότι ο νόμος είναι η ασπίδα που ισχυρούνται του παρανόμου και δικαιοσύνη αραχνή ομοιούται. Ο μαθητής του Ανάρχασης τι έλεγε? Όποιος μπορεί να νομοθετεί, μπορεί να εγκληματεί. Και ο έχων τη δύναμη και την ισχύ επιβάλλει τον νόμο και το δίκαιο. Δίκαιο είναι η δύναμη του ισχυρού. Αν πιστεύετε λοιπόν στους νόμους και στο δίκαιο, καλά να πάθετε. Ερχόμαστε στον διατάφτα τώρα. Η πραγματική αντίσταση θα ξεκινήσει αύριο με την εθνεργασία στο Τιτάνια, κατά τις 6 ώρα που θα ξεκινήσουμε και με την ένωση όλων των Ελλήνων και όλων των κομμάτων. Παράλληλα όμως προτείνουμε ότι δεν πληρώνουμε τους φόρους, γιατί οι φόροι είναι ανταποδοτικοί. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Ότι όταν καταθέτεις στα ταμεία, πρέπει να πάρεις κάποια ανάλογη σύνταξη. Δεν έχουν το δικαίωμα να κόβουν συντάξεις, γιατί είναι αντισυνταγματικό αυτό το πράγμα. Εάν θέλουν να βρουν νόμους, χρήματα, μπορούμε να τους υποδείξουμε πάρα πολλές. Ας ανοίξουν το δημόσιο σήμα που είναι στην Ιερά Οδό. 1,5 χιλιόμετρο με τους τάφους όλων των επιφανεστέρων Ελλήνων, αρχαίων Ελλήνων, Σοκράτης όλων κτλ. Να φορολογήσουν το ΚΙΣ που είναι αφορολόγητο, να κερδίζουν 10 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο. Έτσι, λοιπόν, να μαζέψουμε τα βότανα της Ελλάδος. Το ΚΙΣ, οι Έλληνες Εβραίοι, οι Έλληνες Μασόνοι,
Το εμά είναι και παριστάνουν αυτού που παριστάνουν και νομοθετούν σε εμά, που το μόνο που κάνουμε είναι να πληρώνουμε συνεχώ φόρου. Λοιπόν, το ότι του αντέχουμε δεν θα συνεχίσουμε να ανεχόμαστε. Επαναλαμβάνω ότι η αντίσταση αρχίζει από αύριο. Όποιο πληρώνει φόρου, όποιο υπακούει στου νόμου, όποιο υπακούει και δεν υπακούει στο σύνταγμα, είναι συντεταγμένο προδότη και εξαγορασμένο στο σύλλογο. Εξαγορεμένο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή ανταμόση. Χάρηκα που με γνώρισε, αλλά μην μου ζητήσει αυτόγραφο. Δεν δίνω άλλο αυτόγραφο. Δεν δίνω άλλο αυτόγραφο. Και ξεβλέπω ότι υπάρχει αυτόγραφο. Λοιπόν, αφήστε το να μιλήσει. Φέρε μου ένα ποτήρι νερό, σε παρακαλώ. Πολλέ ατιμίε. Αν να μιλάει, πολλές. Πρόκειται να υπάρχει καμία ερώτηση από του ακροατέ κάτω. Λοιπόν, το να ανεβαίνουμε εδώ πέρα και να λέμε τι μα κάνουν δεν λέει τίποτα. Πρέπει να προτείνουμε, επαναλαμβάνουμε τρόπο με τον οποίο θα αντισταθούμε. Έτσι. Λοιπόν, αντιστεκόμαστε με το να μην υπακούμε στου νόμου. Οι νόμοι είναι αντισταματικοί. Σα λέω, γίνονται 100.000 κάθε χρόνο και δεν κερδίζουν ούτε μία. Α έρθουν οι δικηγόροι να το συζητήσουν. Οι δικηγόροι, α έρθουν. Θα πάρετε το λόγο. Λοιπόν, επειδή λοιπόν είναι προσκυνημένοι, συμβολημένοι και γονατισμένοι και δειλοί και άνανδροι, θα πρέπει να του αποδείξουμε ότι αν του πέρασε η ιδέα ότι θα βάλουν το ελληνικό κράτο για να καταστρέψει το ελληνικό έθνος, γελούνται. Λένε για δημοκρατία που δεν υπήρξε, για δικαιοσύνη που δεν υπήρξε και παριστάνουν και τους αντιρατσιστές. Είναι λέει αντιρατσιστές. Τι σημαίνει ρατσισμός, τι σημαίνει φιλή. Βγαίνει από το ρήμα φύο που σημαίνει γεννώ, γεννώ και φυτρώνω. Έτσι, τι σημαίνει φιλή. Ήθη έθιμα παραδόσεις, γεωγραφικά σύνορα και δοξασίες. Για ποιο λόγο είναι κακό να είμαστε φιλετιστές. Για ποιο λόγο είναι κακό να αγαπάμε την πατρίδα μας που στον Όμηρο λέει τον πατέρα μου είδα και μου ανέθεσε αρμοδιότητες τα ήδη τα έθιμα της παραδόσης, της δοξασίας και τα γεωγραφικά σύνορα. Λοιπόν, αυτά τα εβραϊκά που ξέρουν και τα μασονικά θα σταματήσουν. Η θαγένεια σημαίνει κατευθείαν στο γένος. Άλλο να θέλουν να δώσουν υπηκότητα σε όλους αυτούς τους που φέραν εδώ μέσα, δεν θα πρέπει να ξέρουν επίσης ότι οι τρεις μεγαλύτερες αυτοκρατορίες του κόσμου που ήταν η αρχαία Ρώμη, το Βυζάντιο και η αρχαία Αίγυπτος, σιδερωθήκανε και ισοπεδωθήκανε μέσα από, μέσα από τους μετανάστες. Φέρανε λοιπόν τους μετανάστες γιατί είναι όλοι τους αρκαντάγκομπρες, ο πιστογενής και νενέκη, ο πιστογενής και νενέκη, και νομίζουν ότι εμείς θα ανεχθούμε όλες αυτούς τους νόμους. Οι νόμοι αυτοί είναι παράνομοι. Λοιπόν, να σταματήσουν να νομοθετούν και να σταματήσουν τα παραμυθάκια με τους νόμους. Όλα τα εγκλήματα κατά του κράτους, κατά του έθνους και κατά των λαών γίνεται με νόμους. Αρκετά τους ανεχθήκαμε και αυτούς και τους νόμους τους. Και οι κύριοι δικαστές, επειδή είναι συναυτουργοί σε αυτό που γίνεται, διότι δεν διαμαρτύρεται κανένας, να επικαλεστούν τα τρία άρθρα, επαναλαμβάνω, 111, 87 και 93. Λοιπόν, να σταματήσουν να βγάζουν τέτοιες αποφάσεις, να πούμε. Για το βοτανικό, για το τέμενος, για το κόψιμο των συντάξεων και για όλα τα υπόλοιπα εγκλήματα που παρακάνουν. Λοιπόν, δεν θα τους ανεχθούμε, δεν τους ανεχόμαστε και δεν τους αντέχουμε. Ξέρουμε πολύ καλά πώς θα τους αντιμετωπίσουμε. Πάρα πολύ καλά ξέρουμε. Είχαμε αγωνιστές και έχουν γίνει όλοι γονατιστές. Λοιπόν, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αύριο σας περιμένω στις 6 ώρα στο Τιτάνια, έτσι, για την ένωση των κομμάτων και των Ελλήνων, για να αρχίσει η πραγματική αντίσταση και όχι η θεωρητική. Από φιλοσοφίες, από ρητολογίες, από φιλολογίες και από πουρδολογίες έχουμε χορτάσει. Να περάσουμε και λίγο στην πράξη. Ευχαριστώ πολύ. Καλή ανταμόση. Ακουστήκανε πολλές προτάσεις από τον οποιαδήποτε οφείλουν στο δημόσιο δεν πληρώνουν. Πολύ, την καλύτερη δουλειά κάνουν. Το δημόσιο είναι εβραϊκό και μασονικό. Εβραϊκό μασονικό. Ποιος παίρνει την ευθύνη. Ετεροχρονικός ή οφείλουν. Δεν πληρώνουν οι ετεροχρονικοί. Τους αφήνουμε διότι δεστυχώς και ο ελληνικός λαός είναι συνένοχος διότι αυτοψηφίζονται με τον νόμο. Θα σας πω, ψηφίζονται με τον νόμο της ενισχυμένης αναλογικής, ψηφίζονται με τον νόμο της ενισχυμένης αναλογικής με τις 50 ενορισμούς. Είναι παράνομο, πρέπει να πάμε στην απλή αναλογική για κατάργηση των 50 ενορών. Πρέπει να τους πάρουμε την εξουσία, να δημιουργούμε εμείς, όχι κυβερνήσεις, ελεκτικούς, να ψηφίζουμε εμείς. Αυτοψηφίζονται με την ενισχυμένη αναλογική, που κερδίζουν 25 νόμους και 50 νόμους που είναι τα πόνους. Λοιπόν, περί δημοκρατίας δεν υπήρξε ποτέ. Πηγαίνετε στο Σόλνα και στον Πλησθένη και στον Ανάκα, δηλαδή τι σημαίνει. Δεν έχει γίνει ποτέ κανένα δημοψήφισμα. Κανένα. Αν τολμά να πάρει σε δημοψήφισμα. Είναι αγράμματη και ημιμαθή. Και εγώ ευχαριστώ. Μια ερώτηση για να σας κάνω.
Μια ερώτηση κάνω. Αλλά επειδή μου την απαντήσατε μέρη, θα κάνω και άλλη μία. Να κάνετε. Προηγουμένως διακόψατε την κυρία Παντελή. Δεν διακόψα. Καλοπροέδρε, δεν τη είπα, μην μα λέτε τι προσβάλλατε, αλλά τι πετύχατε. Όση ώρα μιλάγατε, δεν σα διέκοψα και περίμενα να σταματήσετε. Για να γίνει λοιπόν ένα αποτέλεσμα, το πρώτο πρέπει να κάνουμε να μάθουμε όλοι μα ή να μάθουμε να συζητάμε. Όταν λοιπόν εγώ σα περίμενα να τελειώσετε, θα με περιμένετε κι εσεί. Ιδάλλως αυτό δεν είναι συζήτηση. Είναι αποφασίζω και διατάσσω. Όχι, όχι, αλλού αυτά. Εγώ δεν υπήρξα ποτέ. Πού να λοιπόν, άλλο να ολοκληρώσω. Πού να τι σημαίνει, ξέρετε, για πείτε μου. Μην το παπαρουρέτε. Ωραία, σας ακούω. Λοιπόν, σταματήσατε προηγουμένως την κυρία Παντελίδου την ώρα που μίλαγε και της είπατε τι αποτελέσματα φέρατε. Αυτό της είπα, μάλιστα. Δεν μας είπατε όμως ένα πράγμα. Ναι. Τι έχετε κάνει εσείς μέχρι σήμερα. Αλλά μου το απαντήσατε προηγουμένως, μάλιστα. Ξεκινάτε από αύριο. Μάλιστα. Εσείς που ξεκινάτε από αύριο. Ναι. Και που δεν είχατε κάνει ποτέ τίποτα μέχρι σήμερα, κατηγορήσατε κάποιον που έχει κάνει κάτι. Ξέρετε κάτι, να σας πω ένα πράγμα. Υπάρχει θεωρία, υπάρχει και η πράξη. Ένα γραμμάριο πράξης αξίζει περισσότερο από 10 τόνους θεωρία. Είστε συνταγματολόγο. Θα σας πω εγώ κάτι λοιπόν. Προηγουμένως είπατε ότι με τους νόμους καταπατούνται τα πάντα. Εγώ όταν μίλησα προηγουμένως είπα κάποια πράγματα που δεν πρέπει να τα συγκρατήσατε αν ήσασταν εδώ. Είπα λοιπόν ότι από πέρσι το Μάρτιο δεν έχουμε χάσει καμία δικαστική απόφαση σε ακύρωση δανείων από δικαστές που μέχρι χτες βγάζαν ακριβώς τις ακύρωτες αποφάσεις. Λοιπόν, τα αποτελέσματα υπάρχουν. Το αν κάποιοι δεν τα βλέπουν είναι άλλο θέμα. Εντάξει. Πολύ καλά κάνατε, αν το κάνατε, το πιστεύω. Το μικρόφωνο, εγώ να ρωτήσω κάτι. Οι τράπεζες κάνουν κλεφταποδοχή και τοπογλυφία. Οι τράπεζες κάνουν κλεφταποδοχή και τοπογλυφία. Είναι πανεύκολο να τα αποδείξουμε, διότι οι τράπεζες τα τελευταία 6 χρόνια έχουν πάρει 303 δισεκατομμύρια ευρώ και έχουν ρίξει στην αγορά μόνο 10. Παρακαλώ, 10 μόνο. Το μικρόφωνο στον κύριο Βαρσαμίδη Ελευθέριο, κάτι θέλει να πει. Ευχαριστώ πολύ.